Για τους αθλητές που παραβίαζαν τους κανόνες υπήρχαν αυστηρές ποινές, όπως χρηματικά πρόστιμα, αποκλεισμός από τους αγώνες και σωματική τιμωρία, την οποία εκτελούσαν οι ραβδούχοι και οι μαστιγοφόροι. Αν ένας αθλητής δεν μπορούσε να πληρώσει το πρόστιμο, ήταν υποχρεωμένοι να το καταβάλει η πόλη του και με τα έσοδα από τα πρόστιμα κατασκευάζονταν τα αγάλματα του Δία, οι ζάνες που τοποθετούνταν στον χώρο του ιερού. Δίπλα στο γυμνάσιο βρίσκεται η Παλέστρα, ένα τετράγωνο οικοδόμημα που χρονολογείται στον 3ο π.Χ. αιώνα. Εδώ προπονούνταν οι αθλητές στα αγωνίσματα της πάλης, της πυγμαχίας και το Παγκράτιο, που ήταν ένας συνδυασμός πάλης και πυγμαχίας. Ο Ολυμπιονίκης Παγκρατιαστής Αρίστονο Εφέσιος μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες στα απομνημονεύματά του για το χώρο αυτό. 30 μέρες γυμναζόμουνα μαζί με τους άλλους νέους στο τετράγωνο γυμνάσιο της Ήλιδας. Υπήρχαν ειδικά δωμάτια για να αλυφόμαστε με λάδι και οι αίθουσες και οι ανοιχτοί χώροι ήταν στρωμένοι με λάσπη για να πέφτουμε μαλακά. Η επίστρωση λάσπης έκανε τον αντίπαλο να γλιστρά και χρειαζόμασταν περισσότερη δύναμη για να τον κρατήσουμε. Μια επίστρωση σκόνης μας βοηθούσε να μην υδρώνουμε και έκανε τον αντίπαλο να μην ξεφεύγει από τα χέρια μας. Στη νότια πλευρά της Παλέστρας συναντούμε ένα ορθογώνιο κτίριο με περίστυλη αυλή που ονομάζεται Θεϊκολεόν και ήταν η έδρα των ιερέων της Ολυμπίας. Δίπλα βρίσκεται ένα μικρό χτίσμα με προστόο και δύο δωμάτια, το οποίο θεωρείται ιερόν, σύμφωνα με επιγραφή των ελληνιστικών χρόνων, αλλά φαίνεται ότι αρχικά ήταν συγκρότημα λουτρών. Εδώ συναντούμε το περίφημο εργαστήριο του Φιδία, μέσα στο οποίο ο καλλιτέχνης κατασκεύασε το άγαλμα του Ολυμπίου Διός. Παρά τις αρχικές αμφιβολίες για το αν πράγματι εδώ κατασκευάστηκε το αριστούργημα των αιώνων, τα ευρήματα των ανασκαφών τις διέλυσαν κατηγορηματικά. Στο χώρο αυτό βρέθηκαν εργαλεία, θραύσματα ελεφαντόδοντου, καλούπια και μια μικρή ινοχώη που είχε χαραγμένες στην εξωτερική πλευρά του πυθμένα της με όμορφα γράμματα της λέξης «Φιδίου ήμι». Ανήκω στον Φιδία. Με αυτή τη μικρή ινοχώη ο καλλιτέχνης έσβηνε τη δίψα του όταν η ζέστη της Ολυμπίας και ο μόχθος της δουλειάς στέγνωναν τα χείλη του στην υπεράνθρωπη προσπάθειά του να αποδώσει τη μορφή του Θεού. Μετά το διάταγμα του Θεοδοσίου, το 426 μετά Χριστόν που απαγόρευε την αρχαία λατρεία στην Άλτη, μια χριστιανική κοινότητα εγκαταστάθηκε στην όχθη του Κλαδαίου
και έκτισε πάνω στο εργαστήριο του Φιδία μια τρίκλητη παλαιοχριστιανική βασιλική. Στην ανατολική πλευρά του εργαστηρίου του Φιδία συναντούμε τις λεγόμενες θέρμες του Κλαδαίου και δύο μεγάλους ξενώνες που χτίστηκαν τον 2ο μετά Χριστόν αιώνα από τους Ρωμαίους. Το μεγαλύτερο σε έκταση κτίριο, αλλά και το πολυτελέστερο, ήταν το Λεωνιδαίον, που χτίστηκε το 330 π.Χ. από τον Λεωνίδα τον Άξιο, για τη φιλοξενία των επίσημων επισκεπτών του Ιερού της Ολυμπίας. Εξωτερικά είχε 4 στοές με 138 συνολικά ιωνικούς κύονες και στο κέντρο μια περίστυλη αυλή με 44 δωρικούς κύονες. Το Λεωνιδαίον είχε ανακαινιστεί από τον αυτοκράτορα Ανδριανό μετά από τις καταστροφές που προκάλεσε μια μεγάλη πυρκαγιά και μετατράπηκε σε μια πολυτελή αυτοκρατορική έπαυλη με ευρύχωρες αίθουσες και στο κέντρο διαμορφώθηκε ένας κήπος με κανάλια και νησίδες. Στην νότια πλευρά του Ιερού Άλσους, απέναντι από το ναό του Ολυμπίου Διός, βρισκόταν το Βουλευτήριον, όπου συνεδρίαζε η Βουλή των Ηλίων. Εδώ υπήρχε το άγαλμα και ο βωμός του Ορκίου Διός. Την πρώτη από τις 5 ημέρες των Ολυμπιακών Αγώνων, οι αθλητές συγκεντρώνονταν εδώ και μπροστά στους ιερείς και τους ελανοδίκες, έδιναν όρκο πάνω στα γεννητικά όργανα ενός θυσιασμένου κάπρου ότι θα τηρούσαν με ευλάβεια τους κανόνες των αγώνων. Ανάλογο όρκο έδιναν και οι κριτές των αγώνων για την αμεροληψία της κρίσης τους. Δίπλα στο βουλευτήριο βρίσκεται η νότια στοά, η οποία ταυτίζεται με την προεδρία που αναφέρει ο Παυσανίας, από την οποία οι επίσημοι και το ιερατείο παρακολουθούσαν την πομπή. Στην νότιο-ανατολική γωνία βρίσκεται και η στοά της Εστίας, όπου ο Νέρον έκτισε μια έπαυλη κατά την παραμονή του στην Ολυμπία το 67 μετά Χριστόν. Αυτό διαπιστώθηκε από ένα μολύβδινο σωλήνα ίδρευσης που έφερε το όνομα του Νέρονα. Το σημείο που τελειώνει το άνδυρο των θησαυρών προς την βόρειο-ανατολική πλευρά του Ιερού Άλσους της Ολυμπίας, μια καμαροσκεπής λιθόκτιστη είσοδος που ονομάζεται κρυπτή, ενώνει το ιερό με το στάδιο.
Κατά την αρχαϊκή περίοδο, το στάδιο ήταν απλό, χωρίς διαμορφωμένα πρανί και από την δυτική πλευρά ήταν ανοιχτό. Τον 5ο π.Χ. αιώνα μεταφέρεται λίγο πιο ανατολικά και βόρεια και τα πρανί διαμορφώνονται κανονικά. Ένα αιώνα αργότερα, γύρω στο 400 π.Χ., με την ανέγερση της μεγάλης τοάς της Ιχούς κατά μήκος της ανατολικής πλευράς του ιερού, το στάδιο αποσυσχετίζεται από το ιερό στο οποίο ήταν ενταγμένο μέχρι τότε. Το μήκος του σταδίου είναι 212 μέτρα και 50 εκατοστά και το πλάτος του 28 μέτρα και 50 εκατοστά, ενώ η απόσταση από τις αφέσεις μέχρι το τέρμα είναι 192 μέτρα και 28 εκατοστά. Στο στάδιο της Ολυμπίας δεν υπήρχαν εξέδρες. Οι θεατές κάθονταν σε στρωσίδια πάνω στο χώμα, στα πρανί του σταδίου, παρέες-παρέες όπως έρχονταν από τις ελληνικές πόλεις και παρακολουθούσαν τους αγώνες. Στο νότιο πρανές βρίσκεται μόνο η εξέδρα των ελληνοδικών και των επισήμων και απέναντι ο βωμός της Δήμητρας Χαμίνης, όπου ήταν και η θέση της ιέριας της θεάς, που ήταν και η μοναδική γυναίκα που είχε το δικαίωμα να παρακολουθεί τους γυμνικούς αγώνες. Την απαγόρευση της εισόδου των γυναικών στο στάδιο παραβίασε στην 94η Ολυμπιάδα του 404 π.Χ. η Καλλιπάτηρα, σύζυγος του Καλλιάνακτος και κόρη του Ολυμπιονίκη πυγμάχου Διαγόρα της Ρόδου, που κέρδισε την 79η Ολυμπιάδα το 464 π.Χ. Η ίδια είχε αναλάβει την εκγύμναση του γιού της Πισίροδου μετά τον θάνατο του άνδρα της και φυσικά φλεγόταν από την επιθυμία να τον καμαρώσει στον αγώνα. Ο μεγαλύτερος γιος της Ευκλής είχε ήδη στεφανωθεί Ολυμπιονίκης στην πυγμαχία ανδρών. Η Καλλιπάτηρα φόρεσε ανδρικό χιτόνα και μπήκε στο στάδιο, αλλά στην αναγγελία της νίκης του γιού της αποκαλύφθηκε από την έξαλλη χαρά της. Η τιμωρία για τις γυναίκες που παραβίαζαν το άβατον του σταδίου ήταν αυστηρότατη. Οι Ηλίοι, σύμφωνα με τους νόμους τους, τις πετούσαν από τις απότομες πλαγιές του Τυπαίου όρους. Η Καλλιπάτηρα όμως ήταν σεβαστή στους Ελλανοδίκες για τους 4 Ολυμπιονίκες της οικογένειάς της και αποφάσισαν να μην την τιμωρήσουν. Οι γυναίκες είχαν δικαίωμα συμμετοχής μόνο στα ιππικά αγωνίσματα της Ολυμπίας ως ιδιοκτήτριες αλόγων και ανακηρύσσονταν νικήτριες χωρίς να συμμετέχουν σε αυτούς. Η πρώτη γυναίκα που στέφθηκε με τον Κότινο ήταν η Κινίσκα, κόρη του βασιλιά της Σπάρτης Αρχίδαμου, που νίκησε στο τέθρυπο της 96ης Ολυμπιάδας το 396 π.Χ. Στο ιερό άλσος της Ολυμπίας εισήλθαν από τότε θριαμβευτικά την 5η ημέρα των αγώνων για τα φιλοβόλια και το στεφάνι του νικητή και άλλες γυναίκες όπως η Ευρυλεονίση Λακεδαίμων, η Βελιστύχη Εκθαλασσίας Μακεδόνος, οι τρεις θυγατέρες του Αθηναίου Πολυκράτη, καθώς και η Τιμαρέτα, η Θεοδότα, η Κασία από την Ήλιδα. Η απονομή του επάθλου στα ιππικά αγωνίσματα, στον ιδιοκτήτη και όχι στον αναβάτη των αλόγων, είναι μια αρχαία ελληνική συνήθεια
που τηρείται μέχρι σήμερα. Ο υπόδρομος της αρχαίας Ολυμπίας βρισκόταν στη νότια πλευρά του σταδίου και καταλάμβανε μία έκταση 780 μέτρων, αλλά με τα χρόνια παρασύρθηκε από τα νερά του Αλφίου. Το στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας διατηρείται μέχρι σήμερα όπως ήταν στην αρχαιότητα. Και ο επισκέπτης νιώθει πραγματικά δέος, καθώς πατά πάνω στα ίδια χώματα που πότισαν με τον ιδρώτα τους και την φιλοδοξία του ωραίου και του αγαθού οι Έλληνες Ολυμπιονίκες. Εδώ αγωνίστηκαν και οι Κρήτες που κατόρθωσαν να στεφθούν με την ηθική δόξα του κότινου, όπως ο Εργοτέλης και ο Φιλονίδης, ο Σωτάδης και ο Αιγίδας στο Δόλιχο, ο Ικαδίων στο στάδιο Πέδων και ο Δάμας, η Δαμασίας από την Κίσαμο, στο στάδιο Ανδρών. Οι Κρήτες αθλητές είχαν τιμήσει την παράδοση του ιδέου Ηρακλή και είχαν σφυριλατηθεί στο καμίνι του Ηφαίστου που μορφοποιούσε το μεγάλο όραμα του Ολυμπιακού Ιδεώδους κάτω από τη σκέπη και προστασία του Ολυμπίου Διός. Στη Μινωική Κρήτη υπήρχε μια πλούσια παράδοση αθλητικών αγώνων που είχαν αρχικά μυητικό χαρακτήρα. Τα αγόρια και τα κορίτσια από ελεύθερους γονείς εμοιούντο ομαδικά με ένα σύστημα που αντικαθιστούσε την εκπαίδευση με τον εξαγνισμό, τη δοκιμασία και την τελειοποίηση. Ηλικιωμένοι παιδαγωγοί αναλάμβαναν την διδασκαλία των παιδιών όταν πλησίαζαν την εφηβική ηλικία. Τα ονόματά τους μας είναι γνωστά, όπως των ιδέων δακτύλων, των εγών, των άρκτων, των μελισσών, των κουριτών και των κυκλόπων. Σκοπός τους ήταν να δημιουργήσουν με τον άμορφο παιδικό πυλό ένα τέλειο ανθρώπινο όν για τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Οι δοκιμασίες ήταν επίπονες. Το παιδί απομακρυνόταν από τους γονείς, κοιμόταν σε σκληρό στροσίδι και μάθαινε να κυνηγά για να εξασφαλίσει την τροφή του, να νικά τους φόβους του και να κατεβαίνει στα ιερά σπήλαια όπου γινόταν η μήνυση. Αυτή τη μήνυση είχε περάσει στον λαβύρινθο Οδυσσέας προς τιμήν της Αριάδνης και του συζύγου της Διονύσου κατά την εορτή των Οσχοφορίων που γινόταν στα τέλη του καλοκαιριού. Οι πληροφορίες που διασώθηκαν για το τελετουργικό των εορτών της Αριάδνης και του Διονύσου στο Ιερό Σπήλαιο της Κρήτης αφορούσαν απομόνωση των νέων, διάφορους αθλητικούς αγώνες που είχαν την έννοια δοκιμασιών, ομαδικούς γάμους με τελετουργικούς χορούς και μετά από αυτόν τον λαβύρινθο των τελετουργιών οι νέοι επέστρεβαν στο άστι σε μια πομπή με γέλια και τραγούδια. Οι γιορτές τελείωναν με την τελετή των εκδυσίων, κατά την οποία οι νέοι, μετά την μοίησή τους, αφιέρωναν τα παιδικά τους ενδύματα στη θεότητα. Αθλητικοί αγώνες όπως το κυβίστημα, η πυγμαχία, η πάλη και η τοξοβολία περιλαμβάνονταν στις τελετές και τις μεγάλες γιορτές των Μινωητών, με κορυφαία τα ταυροκαθάψια, στο λαβύρινθο των μυητικών δοκιμασιών. Thank you.
την αθλητική παράδοση της Μινωικής Κρήτης, μεταφέρει στην Ολυμπία ο ιδέος δάκτυλος Ηρακλής μετά την επικράτηση των Ολύμπιων θεών επί του Κρόνου. Εκεί οργάνωσε αγώνες δρόμου με τους αδελφούς του Παιωνέο, Επιμίδη, Ιάσιο και Ίδα, στεφάνωσε τον νικητή με κλαδί αγριελιάς και όρισε να γίνονται οι αγώνες κάθε πέμπτο χρόνο, επειδή αυτός και οι αδελφοί του ήταν πέντε. Τους αγώνες αυτούς ονόμασε Ολύμπια.